ακολουθεί η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, κυρία Εκατερίνη Παπακώστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα συζητούμε ένα νομοθέτημα το οποίο θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και επειδή άκουσα με πολύ προσοχή και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οφείλω να ομολογήσω, τις προτάσεις, τις αγωνίες, τους προβληματισμούς, αλλά και τις απόψεις όλων των συναδέλφων, όλων των πτερήγων της Βουλής, θέλω και εγώ επ' αυτών των θεμάτων να τοποθετηθώ και εξηγούμε στα εξής ειδικότερα ζητήματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός και ορθώς ελέγχθη από τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, και βεβαίως και από τον κύριο Δραγασάκη και από μια σειρά άλλων συναδέλφων, ότι είναι ο κορυφαίος νόμος που ψηφίζεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μπορεί να είναι μεν τυπικός νόμος υπό την έννοια της κατηγορίας του νόμου στον οποίο ανήκει ο προϋπολογισμός, υπό την έννοια ότι δεν παράγει ένομες συνέπειες, αλλά ο προϋπολογισμός είναι ο κορυφαίος νόμος του κράτους, ο οποίος ουσιαστικά κρίνει μέσα στη διάρκεια της χρονιάς την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής της οργανωμένης πολιτείας, της δημοκρατίας μας, σύμφωνα με όσα ψήφισε η Βουλή κατόπιν πρόταση της κυβέρνησης. Προτείνω λοιπόν, αφού είμαστε ή θέλουμε να λεγόμαστε κυβερνόσα Βουλή, ο προϋπολογισμός, αγαπητοί συνάδελφοι, να πάψει να συζητείτε, να σταματήσουμε να τον συζητούμε στο τέλος της χρονιάς, αλλά θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, ο προϋπολογισμός κατά το μήνα Σεπτέμβριο να έρχεται στη Βουλή των Ελλήνων, ώστε έγκαιρα και τα Υπουργεία, αλλά και όλος ο κρατικός μηχανισμός να μπορεί και να απορροφήσει και να αναλώσει τον προηγούμενο προϋπολογισμό, αλλά και να προετοιμάσει και να προετοιμαστεί για την εφαρμογή του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε, θεωρώ, την ψήφιση του προϋπολογισμού, την κατάθεση και ψήφιση του προϋπολογισμού κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Αυτό λοιπόν είναι μια πρόταση την οποία θέτω στην Ολομέλεια της Βουλής προς σκέψη και βεβαίως νομίζω ότι εκεί πρέπει να βαδίσουμε. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο με έχει απασχολήσει κατά καιρούς είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, ωραία η θεωρία για την κυβερνόσα Βουλή. Τεράστιες οι προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια υπό την Προεδρία και του κυρίου Κακλαμάνη και της κυρίας Μπενάκη και βεβαίως σήμερα και του κυρίου Σιούφα. Αλλά η κυβερνόσα Βουλή θεωρώ ότι πρέπει να εμπεριέχει το στοιχείο της δυνατότητας του βουλευτή, ο οποίος βουλευτής εκφράζει τους πολίτες, είναι ο αντιπρόσωπος του έθνους και του λαού. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτός ο βουλευτής να καταθέσει πρόταση νόμου, η οποία να συζητηθεί και η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να ακολουθήσει όλη τη διαδικασία που ένα σχέδιο νόμου, το οποίο έρχεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, συνήθως ακολουθεί. Νομίζω ότι στην πράξη καλούμαστε όλοι μας να αποδείξουμε αν εννοούμε ακριβώς και στην κυριολεξία αυτά τα οποία αναπτύσσουμε από του βήματος της Βουλής. Το τρίτο ζήτημα το οποίο θα ήθελα να επισημάνω, το θέμα της επικοινωνίας. Ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι, μιλάμε κατά καιρούς για το γεγονός ότι απαξιώνεται ο κοινοβουλευτισμός. Αλήθεια είναι αυτό. Μιλούμε και κάνουμε αναφορές κατά καιρούς ότι έχουμε χωρίσει πολύ μεγάλες αρμοδιότητες, μέσα σε εισαγωγικά, τυπικά ή άτυπα, αν θέλετε, εξουσίες από την πολιτική εξουσία, από τον κοινοβουλευτισμό, σε μη νομιμοποιημένα εξωθεσμικά κέντρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, η κυβερνόσα Βουλή, για να αποφασίσουμε πώς αυτό θα αναστραφεί. Και θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, το εξής απλό παράδειγμα. Το κανάλι της Βουλής πράγματι κάνει τεράστιες προσπάθειες και φιλότιμες προσπάθειες για να αναδείξει και για να περάσει το κοινοβουλευτικό και το νομοθετικό μας έργο σε όλη την επικράτεια. Αυτό βεβαίως δεν έχει ικανοποιηθεί και δεν έχει υλοποιηθεί στο βαθμό εκείνο και στην έκταση που του πρέπει. Θα συμφωνήσω λοιπόν απολύτως με όσους προηγουμένως είπαν ότι οι συχνότητες είναι δημόσιο αγαθό, είναι περιουσία του ελληνικού λαού και κανενός άλλου. Και πρέπει να σας πω ότι δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η Βουλή των Ελλήνων σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία
δεν θα πρέπει, για παράδειγμα, εκτός από την κρατική τηλεόραση, να πει σε όλα τα κανάλια τα οποία εκπέμπουν ότι θα πρέπει στο πρόγραμμά τους καθημερινά όμως να εμπεριέχεται κωδικοποιημένα, συνοπτικά, το νομοθετικό και το κοινοβουλευτικό έργο της Βουλής. Για να μπορούν, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, πέρα από την κριτική η οποία ασκείται και καλώς ασκείται, να γνωρίζουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ότι εδώ ασκείται ένα συγκεκριμένο έργο, το οποίο παράγεται με συγκεκριμένο τρόπο, το οποίο εκφέρεται με συγκεκριμένο πολιτικό λόγο, το οποίο, αν θέλετε, όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν τις θέσεις τους και τις απόψεις τους, και όχι να γίνεται μια συζήτηση απαξίωσης του κοινοβουλευτισμού με τον τρόπο τον οποίο βιώνουμε όλοι μας, και να υπάρχει σεβασμός στον κοινοβουλευτισμό και στους κοινοβουλευτικούς. Έπειτα θα ήθελα να επισημάνω, κύριε Πρόεδρε, το εξής. Ένα ζήτημα τεράστιο κατά την άποψή μου, το θέμα της διάκρισης των εξουσιών. Ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βεβαίως και νομοθετούμε και είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι πρέπει να σεβόμεθα και να εφαρμόζουμε τους νόμους. Και πρώτοι πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί γίνεται όλη αυτή η επίθεση σε βάρος της διάκρισης των εξουσιών και ιδίως σε βάρος της δικαιοσύνης, όπου οι πάντες αναφερόμαστε σε αυτήν, οι πάντες επιτίθενται σε αυτήν, όταν δεν μας αρέσουν οι αποφάσεις της ή όταν οι δικαστές εφαρμόζουν, η δικαιοσύνη εφαρμόζουν αποφάσεις οι οποίες έχουν αποφάσεις της Βουλής. Δεν νομίζω ότι αυτό τιμά τον κοινοβουλευτισμό και νομίζω ότι θα πρέπει να πάψει να συμβαίνει. Όσον αφορά τώρα το υποθυπουργικό κεντρικό σύστημα και την ενός ανδρός αρχή, πρέπει να σας πω ότι, αγαπητοί συνάδελφοι, το πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα το πρώτον δημιουργήθηκε με την αναθεώρηση του συντάγματος επί διακυβέρνησης της χώρας επί Πασόκ και επί αείμνης του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι δεν είναι, κύριε Κακλαμάνη? Θα πρέπει λοιπόν να πω ότι εάν τελικώς αποφασίσουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε αυτό το σύστημα, αυτήν την παρατήρηση που κάνουμε για πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα δεν θα πρέπει να την κάνουμε όταν συμπτωματικά κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, αλλά θα πρέπει να είναι διαρκής, να είναι πάγια η θέση, και θα πρέπει εδώ όλες και όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό, δεν διαφωνώ. Ωραία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε αυτά τα ζητήματα σε μια βάση η οποία έχει να κάνει... Παρακαλώ, ναι, κυρία Παπακώστα. Ναι, κυρία Πρόεδρε, τελειώνω, η οποία είναι μακριά και πέρα από το στενό κομματικό περίγυρο και από το λεγόμενο κομματικό συμφέρον, και να είναι σε θεσμικό επίπεδο. Τέλος, όσον αφορά το ερώτημα ή το δίλημα το οποίο τέθηκε, κλείνω με αυτό, κυρία Πρόεδρε, σχετικά με το αν πρέπει να λέγεται απόδημος ελληνισμός ή ελληνισμός της Διασποράς, φέραμε τροπολογία 50 βουλευτές κατά τη συζήτηση αναθεώρησης του συντάγματος. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε από το Σύνταγμα πώς πρέπει να ονομάζεται αυτή η επιτροπή. Θεωρώ λοιπόν ότι έτσι πρέπει να ονομάζεται και στον κανονισμό της Βουλής, όπως το Σύνταγμα ορίζει. Σας ευχαριστώ.